Action! Λοιπόν, σήμερα έχουμε contest, prep, vlog, ημέρα 17η. Η ώρα είναι 8 παρά 10, πάω να πάρω τη γυναίκα μου από τη δουλειά και να πάμε για προπόνηση. Σήμερα it's chest and back, ή αλλιώς όπως το λέω εγώ, boobs and back. Πιστεύω πως θα έχω καλό pump, μιας και χθες είχα ημέρα με υψηλούς υδατάνθρακες. Σήμερα ξύπνησα παιδές και ξύπνησα πάρα πολύ πρωί, δηλαδή είμαι με 4 ώρες ύπνου. Ωστόσο ξύπνησα πρώτο πρωί. Ξέρεις, εκεί που είσαι αγούρο ξυπνημένος και πας στο καφρέφτη έτσι με ένα μάτι κλειστό που έχεις ξυπνήσει με το ζόρι, αλλά ξέρεις ότι πρέπει να σηκωθείς, έτσι πάω στο καφρέφτη για να βουρτσίσω τα δόντια μου, κοιτάω και μπρο μπαίνουμε στη τρίτη εβδομάδα, έχω φλέβες στη κοιλιά, μπρο, φλέβες. Δηλαδή, one week to go to and I'm contest prep ready. Φέτος, τώρα στην προετοιμασία. Έτσι με πάει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία αίσθηση. Nice. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας μιλήσω λίγο για συμπληρώματα και για εργογόνα βοηθήματα. Εργογόνα είναι τα άλλα συμπληρώματα. Και τα άλλα συμπληρώματα. Ωραία. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε λίγο με τα basic stuff, με τα απλά συμπληρώματα. Παρόπου είναι 2024, αρκετοί ακόμα δεν ξέρουν τι κάνει η πρωτεΐνη, τι είναι, γιατί την παίρνουμε, τι είναι το pre-workout, γιατί το παίρνουμε, τι είναι η κρεατίνη, γιατί την παίρνουμε και. Υπάρχει ένα... miscommunication σε αυτό το κομμάτι. Ο καθένας λέει τα δικά του. Άλλοι τα πιστεύουν, άλλοι δεν τα πιστεύουν. Άλλοι, δεν ξέρω, βγάζουν δικές τους συνωμοσίες, ξέρω εγώ, πάνω στο κομμάτι αυτό. Ότι ξέρω η πρωτεΐνη είναι αναβολικό και θα είναι και το άλλο. Πάμε λίγο με την πρωτεΐνη ορού γαλάκτος. Basic stuff. Πρωτεΐνη whey ορού γαλάκτος παράγεται, παρασκευάζεται από ορό γάλακτος. Από γάλα δηλαδή. Ωραία. Περνά από μια θερμική επεξεργασία όπου γίνεται πρόσφυγη κάποιων έξτρα αμινοξέων, πρόσφυγη γεύσεων, έτσι, χρωστικές, το ένα το άλλο, για να βγει το ιταλικό προϊόν. Οκ. Στο τέλος της ημέρας όμως η πρώτη ύλη είναι ορός γάλακτος. Δεν μπορείς να την ακυρώσεις. Αυτό είναι. Το οποίο ισοδυναμεί με ομελέτα. Το οποίο ισούται με στήφους κοτόπουλο. Το οποίο ισούται με γιαούρτι. Δηλαδή, δεν θες να φας το ένα, πιες μια πρωτεΐνη. Same fucking thing ό,τι αφορά την πηγή πρωτεΐνης. Τώρα, γιατί βολεύει μια πρωτεΐνη σε μια διατροφή. Ένα, είναι πιο οικονομικό από ένα κομμάτι στήφος κοτόπουλο. Δύο, έχει λιγότερες θερμίδες γιατί είναι καθαρή πρωτεΐνη, δεν έχει υψηλά λιπαρά, δεν έχει υδατάνθρακες, έτσι, άμα πάρεις μια απομονωμένη οργάνωση. Τρεις, αφομοιώνεται πιο άμεσα σε σύγκριση με ένα στήφος κοτόπουλο, άμα σε νοιάζει η αφομοίωση άμεση. Τέταρτον, βολεύει γιατί μερικά άτομα δεν μπορούν όλοι να κουβαλάνε τα περάκια. Είναι ok, για μερικούς είναι όντως δικαιολογία, για μερικούς δεν είναι όμως. Ωραία, οπότε το αν πάρεις μια μπανανίτσα, ξηρούς καρπούς και ένα στέκι με πρωτεΐνη για να καλύψεις ένα γεύμα, βολεύει από την να κουβαλάς ένα ταπεράκι όπου θα σε κοιτάνε κάπως περίεργα και θα σου την πούνε κιόλας. Υπάρχουν και τέτοιοι εργοδότες.
Λοιπόν, κάλυψαμε αυτό. Ωραία, ελπίζω δηλαδή. Ότι αφορά την πρωτεΐνη. Οπότε, τώρα, ποιοι χρειάζονται την πρωτεΐνη από κάτω τους? Τη χρειαζόμαστε όλοι, σε όλο και καλά δεν ξεκινήσαμε γυμναστικούλα, πάμε να πάρουμε μια πρωτεΐνη? Σε καμία περίπτωση όχι. Ωραία. Μην πάτε με το που φαγγραφτείτε στο γυμναστήριο σε ένα συμπληρωματάδικο και ζητάτε πρωτεΐνη. Εγώ που είμαι σε κατάσταση με συμπληρώματα, όταν έρχονται τέτοια παιδιά, πραγματικά τους κοιτάω έτσι σε φάση, λες και μιλάω σε χαζούς. Sorry παιδες, όσοι έχετε έρθει από το μαγαζί, ναι, σας θεωρώ λίγο χαζούς. Όσοι μου έχετε ζητήσει πρωτεΐνη με το που γραφτήκατε στο γυμναστήριο. Δηλαδή να είμαστε λίγο ειλικρινείς, έτσι. Ακόμα δεν έχεις γραφτεί στο γυμναστήριο καλά-καλά. Δεν έχεις πάει κατά μεγάλη πιθανότητα. Okay. Η διατροφή σου κατά μεγάλη πιθανότητα είναι ό,τι να είναι. Και το μοναδικό πράγμα που σε νοιάζει είναι. Α, θα πάρω τώρα μια πρωτεΐνη, θα φουσκώσω. Ναι, καλά κρασιά. Καλή τύχη. Ωραία. Φτιάξε τη διατροφούλα σου σιγά-σιγά. Μην βιάζεσαι. Έτσι. Άρχισε να κατανοήσεις λίγο πιο ολοκληρωμένα γεύματα. Να βάλεις κρέας σε καθημερινή βάση. Okay. Αυγουδάκια, γιαούρτι, το ένα το άλλο. Ξεκινά τις προπονήσεις σου χαλαρά, όχι γιατί οι super set, drop set και κατακόρυφα να πούμε στον αέρα κτλ. Σιγά σιγά, baby steps. Και μετά όταν δεις ότι έχεις ανάγκες σε πρωτεΐνη, okay, το ξανασυζητάμε, έλα και θα μιλήσουμε. Μέχρι και στον αθλητισμό επαγγελματικό, η πρωτεΐνη μπορεί να καλύψει έως και 25% τις ημερήσιες ανάγκες, η πρωτεΐνη γόρου γαλακτός, έτσι, τις ημερήσιες ανάγκες σε πρωτεΐνη, όχι παραπάνω, έως και 25%, that's it, το υπόλοιπο είναι φαΐ, είτε μας αρέσει είτε όχι. Οπότε παιδιά, αυτό είναι συμπλήρωμα πρωτεΐνη γόρου γαλακτός, εφόσον καλύψαμε αυτό. Πάμε να μιλήσουμε για την κρεατίνη. Η κρεατίνη δεν είναι ένα μαγικό συμπλήρωμα το οποίο θα σας βοηθήσει στο να φουσκώσετε, να γίνετε σαν μπαλόνια, να γίνετε η επόμενη Mr. Olympia, να αλλάξετε τη σύσταση του σώματός σας σε ένα μήνα. Δεν είναι ένα τέτοιο συμπλήρωμα. Βγάλετε το από το μυαλό σας. Είναι ok, καλό συμπλήρωμα, δεν το συζητάω για αθλητική απόδοση, αλλά μέχρι εκεί υπάρχουν και άλλα καλύτερα. Ok. Δεν είναι κάτι το wow όπως το έχουν κάνει, δεν ξέρω, το προσκυνάνε κρεατίνη, ελάτε όλοι να στιφάρουμε κρεατίνες και να γίνουμε κρεατινούλιδες. Δεν δουλεύει έτσι, ωραία. Η κρεατίνη ουσιαστικά το μοναδικό πράγμα που κάνει μας βοηθά στη σύνθεση του ATP. That's it, τριφοσφορικής οντενοσύνης, τίποτα άλλο. Αυτό μπορεί. Έτσι ώστε να μας βοηθήσει για απόδοση σε αθλήματα υψηλής έντασης, χαμηλής διάρκειας. Γι' αυτούς είναι. Τώρα, ένας bodybuilder ή οποιοσδήποτε ασχολείται με βάρια, αντί αποτελέσματα στη αύξηση μυϊκής μάζας χάρη στη κρεατίνη, πρέπει να την λαμβάνει τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Όχι ένα μήνα ξεκίνησα, ένα μήνα βγήκα, ένα μήνα ξεκίνησα. Τουλάχιστον σε ένα εξάμηνο. Γιατί κάτι. Στην αύξηση της δύναμης, πιο εύκολα θα δει και πιο άμεσα θα δει αποτελέσματα. Αυτό είναι η κρεατίνη. Τώρα, παρενέργειες του τύπου έχασα μαλλιά, έβγαλα ακμή, δεν ξέρω, έβγαλα τρίτη μύτη, τέταρτο χέρι κτλ. Δεν ισχύουν. Οκ. Ή τρίτο πόδι, δεν ξέρω. Δεν παίζονται τέτοιες παρενέργειες. Η μόνη παρενέργεια η οποία σύμφωνα με μελέτες ισχύει είναι αύξηση του βάρους. Και αυτή η αύξηση του βάρους γίνεται ενδομυϊκά και ούτε καν υποδόρια. Οκ. Δηλαδή κρατάμε παραπάνω νερό ενδομυϊκά. Το οποίο πρέπει να γίνει για να μας βοηθήσει τη αθλητική απόδοση. Οπότε παιδιά, chill με την κρεατίνη. Τώρα ποιες κρεατίνες δουλεύουνε? Όλες όσες είναι μονοϊδρικές. Ποιες να προτιμήσουμε? Αυτές που είναι creep you. Γιατί creep you? Γιατί η creep you σου εγγυείται ότι η κρεατίνη που θα πάρεις είναι κατά 99,9% καθαρή κρεατίνη και δεν έχει μέσα κάποιο άλλο αμινοξύ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αναμειγμένο με κάτι άλλο. Αυτό σου εγγυείται. Μια creep you κρεατίνη. Okay.
Τώρα, ποια συμπληρώματα είναι καλύτερα για απόδοση? Βιταλανίνη, κιτρουλίνη, οκ. Οπα, όπα θα σκοτώ. Αργινίνη. Αυτά για απόδοση. Εμένα, ας πούμε, βιταλανίνη, ξέρω, και κιτρουλίνη με βοηθάνε πάρα πολύ σε ένα pre-workout που παίρνω, έτσι. Τα προσέχω πάρα πολύ να έχουν υψηλές δοσολογίες. Όντως με βοηθούν στο να μην γαλακτώνονται οι μύες μου, στο να έχω καλύτερη αυξημένη κυκλοφορία του αίματος, να μπορέσουν ουσιαστικά οι μύες να λαμβάνουν αρκετό οξυγόνο, να έχουν καλό pump. Τώρα, ο καθένας εννοείται θα πάρει τα συμπληρώματα που χρειάζεται για το εκαστό άθλημα που κάνει. Ό,τι και αν κάνει. Δεν παίρνουμε όλοι τα ίδια. Γιατί ο πήρε ο Γιαννάκης, θα πάρω και εγώ, ξέρω. Δεν πάει έτσι. Αυτό ό,τι αφορά τα συμπληρώματα τουλάχιστον απόδοσης. Καφέινη είναι ένα συμπληρώμα το οποίο όντως δουλεύει, βοηθάει στη συγκέντρωση, έτσι, και στη μείωση της κόπωσης κατά τη διάρκεια της άσκησης. Έχω κάνει και σεμινάριο πρόσφατα με συμπληρώματα διατροφής, το οποίο θα μπορούσατε να το παρακολουθήσετε. Κάποιοι λείπατε. Λοιπόν, τώρα, τα υπόλοιπα συμπληρώματα, όπως π.χ. ωμέγα 3, βιταμίνη C, μια πολυβιταμίνη, σύμπλεγμα B βιταμινών, ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργιο, αυτά πρέπει να τα έχουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με άσκηση και θέλουμε γενικότερα να έχουμε μια καλή υγεία. Γιατί το να λέμε ότι εγώ θα καλύψω τις ανάγκες μου σε απαραίτητα λιπαρά οξέα μέσα στην ημέρα, στα πολύ ακόρεστα λιπαρά οξέα. Ναι, καλά, καλημέρα. Ποιος Έλληνας καλύπτει με τη διατροφή που έχει τις ανάγκες του σε απαραίτητα πολύ ακόρεστα λιπαρά οξέα? Έλα τώρα. Οπότε, και είναι και φτηνά αυτά τα συμπληρώματα, οκ. Δεν χρειάζεται να σπατάτε το κοσάιντον για αυτά τα συμπληρώματα. Λοιπόν. Τώρα, εφόσον τα πάμε αυτά για τα συμπληρώματα, τα basics stuffs, και ελπίζω να έγιναν κατανοητά, πάμε να μιλήσουμε για τα άλλα. Τα εργογόνα βοηθήματα στο αθλητισμό και τα λοιπά. Τα ΑΣ. Ανδρογόνα αναβολικά, στεροειδή. Για αρχή, δηλαδή για όσους δεν είναι κατανοητή ήδη αυτή η πληροφορία, δεν είναι καραμέλες Halls. Δεν το παίρνουμε για λαιμό. Okay? Δεν είναι παιχνιδάκι. Αλλάζουν το ορμονικό μας προφίλ. Δεν είναι κάτι το οποίο... Ρε εσύ, θέλω να βγάλω έτσι λίγο Κυριακούς. Δεν θέλω κάτι πολύ. Θέλω λίγο έτσι να πάω για παραλία, έτσι λίγο να με δει η Μαρία, η γειτόνισσα. Θέλω έτσι λίγο να είμαι σεξι. Ας μπω λίγο τρέν. Δεν το κάνεις. Οκ. Okay? Γιατί τέτοιες ερωτήσεις βλέπω στο TikTok και τα λοιπά και παθαίνω ένα μικρό εγκεφαλικό. Καταλαβαίνω ότι τις ερωτήσεις αυτές μπορεί να τις κάνουν μερικοί απλάκα ή μερικοί να είναι μικρά παιδιά και να τις κάνουν όντως, αλλά παιδιά δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο, δεν το κάνουμε για πλάκα. Όσοι κάνουμε bodybuilding, δεν το κάνουμε γιατί δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε. Απλά αυτό είναι το lifestyle, το οποίο τρόπο ζωής που επιλέξαμε, γιατί εκεί μας οδήγησε ο δρόμος. Okay? Και αυτό θέλουμε τη ζωή μας. Δεν είναι για όλους, το έχω ξαναπεί το bodybuilding. Και αυτές τις καραμέλες που εσείς νομίζετε ότι είναι για λαιμό, δεν είναι safe. Το bodybuilding δεν είναι άθλημα ευεξίας και καλής υγείας. Bodybuilding είναι ένα hardcore άθλημα, το οποίο έχει μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία μας. Okay, για να μπορέσουμε να είμαστε σε τόσο χαμηλό ποσοστό του λίπους, με τόσο παραπάνω αυξημένη μυϊκή μάζα, αφυντατωμένη πάνω στη σκηνή. Για ποια καλή υγεία μιλάμε? Απλά όσοι ασχολούμαστε, προσέχουμε όσο δυνατότερο παραπάνω μπορούμε για να πεθάνουμε, έτσι. Προσέχουμε, κάνουμε τις εξετάσεις μας, δίνουμε αίμα, παίρνουμε συμπληρώματα για ύπαρ, το ένα, το άλλο, ξέρεις. Προσέχουμε όσο μπορούμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το lifestyle. Υγιές lifestyle δεν το λες. Okay? Ωστόσο, είναι πολύ πιο υγιές lifestyle από κάποιον ο οποίος σε καθημερινή βάση
τρώει επεξεργασμένα τρόφιμα και δεν ασκείται. Είναι τουλάχιστον 100 φορές πιο υγιεινό lifestyle. Και όσοι δεν το πιστεύετε, παιδιά, πραγματικά είμαι έτοιμος να σας παραχωρήσω τις εξετάσεις αίματός μου τώρα που είμαι μέσα. Όποιος από εσάς δεν γυμνάζεται και έχει αμφιβολίες για αυτό που λέω, να κάνουμε εξετάσεις να δούμε. Είμαι μέσα. Okay, οπότε η διαφορά είναι εξής. Παρόλο που μπορεί να γίνεται χρήση κάποιων ουσίων, τουλάχιστον κάνουμε αερόβιο, τουλάχιστον κάνουμε προπόνηση με αντιστάσεις, τουλάχιστον προσέχουμε πάρα πολύ τη διατροφή μας, το τι θα βάλουμε στο στόμα μας, έτσι, το τι θα φάμε κτλ. Οπότε κάπως προσπαθούμε να ισορροπήσουμε όλη τη φάση. Okay. Όσοι, γιατί ξέρω και άτομα τα οποία όσο ήταν μέσα σε αυτές, με αυτές τις ουσίες, έπιναν το κόλλο τους, έτρωγαν junk food. Αυτό δεν είναι bodybuilding, αυτό απλά δεν ξέρεις τι σου γίνεται και θες να δικαιολογήσεις ότι και καλά κάνεις bodybuilding. Όχι, εδώ δεν τα έχεις βάλει τα πράγματα στη σειρά και έτσι όπως πρέπει. Επιβαρύνεις ακόμα πιο πολύ την υγεία σου. Okay. Οπότε αποφασίστε το τι θέλετε να κάνετε, θέλετε bodybuilding, θέλετε ένα άλλο αμφίγινο lifestyle, όπως και να έχει, έτσι, διαλέγετε και παίρνετε μόνοι σας. Τώρα, σε καμία περίπτωση εννοείται δεν προωθούμε το bodybuilding, το hardcore με ουσίες κτλ, γιατί υπάρχει και το natural bodybuilding, το οποίο μπορείτε να το κάνετε και να έχετε και την υγεία σας κτλ. Ούτε σε όσοι κάνουν βάρη, κάνουν bodybuilding, απλώς αεραστεχνικό, ok. Μπορείτε κανονικά να κατεβαίνετε σε αγώνες κάνοντας natural bodybuilding. Είναι άλλο επίπεδο, αλλά it's ok. It's still bodybuilding. Ωραία. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν υπάρχει λόγος με το καλημέρα, α, πρέπει να ασχοληθώ με αυτό, πάμε και τα λοιπά, να μπω. Τώρα, αυτές τις ουσίες, ωραία, όπως τα ASPH, δεν στοχεύουν μόνο ένα όργανο ή π.χ. μόνο τους μυς. Στοχεύουν παντού. Δεν είναι όπως τα πεπτίδια και τα SAMS. Ωραία. Οπότε επιβαρύνεται όλος ο οργανισμός. Και θέλει προσοχή, δοσολογίες, τι βάζουμε και το ένα και το άλλο. Γιατί μερικοί είναι πάρα πολύ γιόλος σε αυτό το κομμάτι. Σου λέει, α, σιγά, 700 τρέχει. Ένα γραμμάριο, έλα μωρέ, πάμε, hardcore bodybuilding. Ακούστε λίγο, λίγο θέλει μυαλό. Το άφημα αυτό είναι ωραίο, είναι όμορφο να ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή και να είσαι σαν άγαλμα. Αλλά κανένα άφημα, οτιδήποτε λεφτά και να δίνουν πάνω στη σκηνή, δεν ξέρω, εκατομμύρια να έδιναν, δεν αξίζει στα 35 να βρεθεί στο τάφο. Και αν σε κλαίνε η δική σου, ok, ή στα 30 ή whatever. Δεν αξίζει, παιδιά. Okay. Ή να έχεις, ξέρω εγώ, νεφρική ανεπαρκεία στα 40. Δεν αξίζει. Πραγματικά, δεν αξίζει τίποτα. Οπότε θέλει όσο παραπάνω γίνεται να προσπαθείς πάνω στην προπόνηση και στη διατροφή, δηλαδή να πεθαίνεις εκεί πέρα στην κυριολεξία και στην προπόνηση και στη διατροφή σου, να λιμοκτονείς άμα χρειάζεται να μειώσεις το ποσοστό του λίπους, να βάζεις πολύ μικρές δοσολογίες άμα βάζεις, ελάχιστες, έτσι. Όλο το χρόνο προστατευτικά, για σηκώτη, για νεφρούς, για αρτηριακή πίεση, για όλα, ό,τι μπορείς, δηλαδή άμα μπορείς να επενδύσεις παραπάνω λεφτά σε συμπληρώματα για προστασία, για την υγεία σου, κάνε εκεί επένδυση, παρά να παίρνεις δεκαρεολίκια, okay, και να επενδύσεις τα λεφτά σου εκεί, okay. Οπότε, θέλει προσοχή, πρέπει να τα κάνετε όλα με καθαρή σκέψη, να ξέρετε τι κάνετε, όχι έτσι γιόλο. Και όταν ακούω από παιδιά το τύπο φάση, να βάλω αυτό ή να βάλω αυτό, να βάλω αυτό ή να βάλω αυτό, ρε παιδιά, έχετε προσπαθήσει έστω 20%, έστω 20, δεν σου λέω τώρα 100% κτλ, έστω 20% από αυτό που κάνουν οι bodybuilders, το έχετε κάνει? Τι είναι το 20%? Διατροφή και προπόνηση και ύπνος. Το έχετε κάνει, όχι για ένα μήνα ή δύο, το έχετε κάνει τουλάχιστον ένα χρόνο, δύο, σερί, τρία. Αν όχι, δεν μπορούμε να έχουμε συζήτηση για τα άλλα. Sorry κιόλας. Δεν γίνεται. Γιατί δεν έχετε το mindset.
το bodybuilding απαιτεί ένα τρελό mindset. Τρελό mindset στη διατροφή, στην προπόνηση και όλο αυτό το lifestyle στο σύνολο. Δεν πρέπει να το κάνεις με το ζόρι. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Αρκετοί άνθρωποι σου λέει, α, τώρα πρέπει να ξεκινήσω δίαιτα, διατροφή για να χάσω βάρος. Α, τώρα πρέπει να ξεκινήσω άσκηση για να χάσω βάρος. Το βλέπουν σαν αγιαρία. Ωραία. Εγώ την προπόνηση και τη διατροφή τη βλέπω σαν απόλαυση. Δηλαδή, μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά όντως έτσι το βλέπω. Το γουστάρω. Πάω για προπόνηση και το γουστάρω full. Πάω παφιασμένα για προπόνηση. Κάνω διατροφούλα μου το κοτόπουλο με ρύζι, γλυκοπατάτα και το γουστάρω full. Δεν με αναγκάζει κανείς, δεν το κάνω με το ζώο. Οπότε παιδιά, αυτά πρέπει πρώτα να αγαπήσετε αυτό που κάνετε και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα. Αλλιώς, απλά ξέρεις, μονίμως φάνε για σας μια αγαρία όπου πάτε με το ζόρι για προπόνηση, θα κάνετε αυτό το cut ενός μήνα για να χάσετε κάποια κιλά, θα επιβαρύνετε την υγεία σας χρησιμοποιώντας κάποιες ουσίες. Okay, ναι. Συγχαρητήρια. Οπότε, θέλει διαφορετικό mindset για να ασχοληθείτε με αυτό επαγγελματικά και να πείτε ότι δηλώνω αθλητής. Okay. Αυτό βέβαια είναι η άποψή μου. Μερικοί μπορείτε να διαφωνείτε, μερικοί να λέτε Νίκο, όχι, πάμε να βάλουμε από ένα γραμμάριο όλα και hardcore και τα λοιπά. Ό,τι θέλετε παιδιά, δεν είμαι μπαμπάς του καθενός. Εγώ σας λέω το τι πιστεύω εγώ σε αυτά τα vlogs, το τι κάνω εγώ. Τώρα όσοι πιστεύετε, εντάξει, δικό σας πρόβλημα. Αλλά θεωρώ πως η υγεία είναι πάνω απ' όλα και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Okay? Και αν μπορέσεις να έχεις καλή υγεία, πρέπει και εδώ να είσαι ok. Πάνω απ' όλα εδώ βασικά, γιατί όλα έρχονται από όλα τα προβλήματα έρχονται από το κεφάλι. Ωραίος ο ταξιδής, πάρκα στη μέση, δεν τον νοιάζει. Α, πίστε. Ρε παιδιά, γιατί τα ρήφες είναι έτσι, τέτοιοι οδηγοί ρε φίλε. Υποτίθεται είναι επαγγελματίες οδηγοί και είναι χειρότεροι από όλους. Δεν ξέρουν που πρέπει να σταματήσουν. Απίστευτο. Pre-workout. I'm gonna kill it today. Λοιπόν, τώρα. Αρκετοί σου λένε, ωραία, εγώ δεν θα βάλω κάτι βαρύ και θα βάλω κάτι ελαφρύ, θα βάλουμε άναβαρ, θα βάλουμε το ένα και το άλλο. Δεν υπάρχει στεροειδή και ελαφρύ. Ναι, είναι γυναικείο φάρμακο, ok, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι γυναικείο φάρμακο θα βάλεις και είσαι ok. Δεν είναι ok. Γιατί εσύ εξ αρχής που έχεις αυτή τη σκέψη δεν είσαι ok στα άλλα που ανέφερα. Διατροφή και προπόνηση. Δεν είσαι ok. Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Με αυτούς που είναι σοβαροί, εννοείται δεν θα πω καν στη διαδικασία να σχολιάσω. Είστε και μεγάλα παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε. Okay. Αλλά αναφέρομαι κυρίως στους πιτσιρικάτες. Που ξέρεις τι, η διατροφή τους δεν μπορεί να είναι καλή γιατί οι περισσότεροι τρώνε ό,τι μαγειρέψουν οι γονείς τους στο σπίτι, φακές μια μέρα, τοστάκι, τυρόπιτα στο σχολείο. Okay. Δηλαδή η διατροφή τους δεν είναι αθλητική. Είναι όπως μπορούν να την συντηρήσουν. Και καλά κάνουν. Χρειάζονται φαγητά για να μεγαλώσουν, για να πτυχθούν. Οι προπονήσεις τους είναι λίγο με το βάρος του σώματος, λίγο καλλισθενική, λίγα βαράκια, λίγο κινητό στο γυμναστήριο και η πρώτη τους ερώτηση, να πάρω ένα βαρ. Παιδιά, δεν νομίζω ότι
ότι χρειάζεται να σας απαντήσω κάτι σε αυτό. Okay. Επίσης, το ότι είναι άναβαρτε σημαίνει ότι θα επανέλθεις αμέσως ή it's okay. Μπορεί να έχεις κάποιο ορμονικό πρόβλημα. Μπορεί να σου αφήσει κάτι. Δεν το ξέρεις, ρε φίλε. Δεν ξέρεις αν είναι άναβαρτη. Γιατί μπορεί να μην είναι άναβαρτη και να είναι κανένα διάναβο. Η γνήσιο άναβαρτη κοστίζει. Okay. Οπότε δεν ξέρεις και τι βάζεις. Δεν μπορείς να είσαι έτσι γιόλο, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Τα βλέπω αυτά και τρελαίνω. Και με πειράζει ότι το κάνουν μικρά παιδιά. Δηλαδή, στο μεγάλο τι να πεις τώρα. Ο μεγάλος άμα τα κάνει ό,τι να είναι, δεν έχει μυαλό. Οκ, okay, δεν θα κάτσει να ασχοληθείς. Αλλά όταν τα κάνουν παιδιά που επηρεάζονται από άλλους, είναι λίγο στενάχωρο. Πώς ήταν η μέρα σου? Ο μόνος τρόπος να χάσεις λίπος μετά το bulk είναι το... Μετά το bulk. Μετά το bulk είναι... Άντε πάμε από την αρχή. Ο μόνος τρόπος να χάσεις λίπος μετά το bulk είναι το έλαιμα. Ναι. Είσαι παρέα μας κάθε μέρα... Αυτό είναι η ερώτηση. Ναι, δεν ξέρω. Α, είσαι η παρέα μας κάθε μέρα, ναι. But... By the way. Ωραία. Χαίρομαι που βλέπετε τα καθημερινά vlogs. Κοίτα, ναι, ο μοναδικός τρόπος να χάσεις βάρος, λίπος, είναι θερμιδικό έλλειμμα. Τώρα, δεν σημαίνει ότι σε όλο και καλά δεν πρέπει να κόψεις φαγητό. Πρέπει να δημιουργήσεις θερμιδικό έλλειμμα, το οποίο μπορεί να γίνει μέσω φαγητού ή μπορεί να γίνει από ενεργειακές δαπάνες που θα δημιουργήσεις μέσω φυσικής δραστηριότητας. Δηλαδή, πες ότι τρως εσύ 3.000 θερμίδες για να συντηρήσεις το βάρος, okay? Οπότε για να χάσεις βάρος, υποτίθεται πρέπει να αρχίσεις να καταναλώνεις 2.600. Good, good. Αν εσύ όμως δεν μειώσεις καθόλου θερμίδες, ωστόσο θα αυξήσεις τις θερμιδικές σου δαπάνες κατά 400 θερμίδες, θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Γαμάτο. Απίστευτο. Πάμε. Απλά θέλω να μειώσω τα γεύματα μόνο από 5 σε 4 και φοβάμαι μήπως δεν απορροφηθεί όλη η πρωτεΐνη και πάει χαμένη, αφού στο κάθε γεύμα μετά χρειάζεται πάνω από 30-35 γραμμάρια πρωτεΐνης, 70 κιλά, σχετικά αρχάριος αν σε βοηθάει. Το ότι είσαι αρχάριος, όσο πιο αρχάριο είμαστε, έτσι τόσο λιγότερη πρωτεΐνη χρειαζόμαστε, γιατί δεν έχουμε ανατιμένη μυϊκή μάζα. Γιατί απορρόφησης, μη αγχώνεσαι, το σώμα σου μέσα στην ημέρα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του σε πρωτεΐνη. Οπότε θα τη αφομοιώσει την πρωτεΐνη. Είτε έχεις 3 γεύματα, είτε έχεις 2, είτε έχεις 5. Απλά να έχεις σπασμένα γεύματα έτσι ώστε και να νιώθεις καλύτερο κορεσμό, να μην πεινάς και να μην επιβαρύνεις το πεπτικό σου σύστημα. Ωραία, εδώ σου λέει πολύ ότι όλοι... Εντάξει, θα το διαβάσω. Νίκο ρε φίλε, βλέπουμε τα βιντεάκια σου και κρυμόμαστε από το χείλη σου τι θα πεις. Σε ευχαριστούμε για τις συμβουλές, δεν το κάνουν πολλοί αυτοί. Αν υπομονούμε για τον αγώνα σου, μπορείς να μας εξηγήσεις όλες τις κατηγορίες που λες, να καταλάβουμε που βρίσκεται το bodybuilding. Που κατεβαίνω εγώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ανδρικές κατηγορίες. Στις ανδρικές κατηγορίες είναι το Open, το οποίο ουσιαστικά είναι τα Big Boys που βλέπετε, το Big Ramy, Phil Heath και όλοι αυτοί. Αυτή είναι η Open κατηγορία, έτσι.
Όπου εκεί για να παίξει πρέπει να είσαι genetic freak. Στην κυριολεξία genetic freak. Και εκεί και αν επιβαρύνεις την υγεία σου. Εσύ, εκεί είσαι κοντά στο να πεθάνεις. Αυτή η κατηγορία δυστυχώς δεν μ' αρέσει. Δεν είναι ένα show το οποίο απολαμβάνω. Για μένα είναι too much. Too much γενικότερα. Δεν βλέπω ομοιόμορφα σώματα. Είναι ένα κρεατομαχία. Τέλος πάντων. Μετά έχουμε το classic bodybuilding. Το men's classic bodybuilding. Όπου παίζει ο Bumstead. Έτσι. Έχουμε το 2-12. Και έχουμε το men's physique. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, men's, model κτλ. Δηλαδή κάθε ομοσπονδία βγάζει και μια κατηγορία έτσι να βγάλει παραπάνω λεφτά, αλλά σου λέω τις βασικές. Και το men's physique. Εγώ θα παίξω στο men's physique. Men's physique είναι ουσιαστικά η κατηγορία όπου παίζεις με βερμούδα, δηλαδή δεν δείχνεις τα πόδια σου. Ωστόσο, κρίνονται. Το μαγιό σου πρέπει να είναι εφαρμοσμένο καλά πάνω στα πόδια σου και αν φαίνονται μέσα από το μαγιό, τα κρίνουν κανονικά οι κριτές. Στο Men's Classic φοράς ένα σορτσάκι κοντό όπου ουσιαστικά δείχνεις και τα πόδια σου και πρέπει να έχεις αρκετά μεγάλο όγκο και, και στο Men's Physique θα τα σπάω. Είναι καλύτερο να κάνεις τα set αργά, παράδειγμα βοηθάνε περισσότερο 8 επαναλήψεις αργά, όχι 8 αργά set ή 12 σχετικά πιο γρήγορα. Κοίτα, την κάθε άσκηση πρέπει να την εκτελείς αργά και ελεγχόμενα, έτσι. Όσο πιο αργά εκτελούμε μια άσκηση, τόσο παραπάνω κινητικές μονάδες, μυϊκές ίνες, ενεργοποιούνται. Οπότε τόσο παραπάνω επιβαρύνουμε έναν μυ. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη μυϊκή ανάπτυξη. Το να δουλεύουμε σε γρήγορο ρυθμό μια μυϊκή ομάδα, πιο πολύ θα αποκτήσουμε μυϊκή αντοχή παρά αύξηση μυϊκής ίνας και του μυϊκού ίστου. Οπότε, σύντο ότι αυξάνονται και οι πιθανότητες για τραυματισμό εφόσον δεν είμαστε προχωρημένοι, έτσι. Οπότε, κάθε εκτέλεση μιας άσκησης προσπαθήστε να την εκτελείτε αργά και ελεγχόμενα. Δηλαδή, το φορτίο να το ελέγχετε εσείς και όχι να σας ελέγχει. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, έχουμε κάτι άλλο. Ωραία. Παιδιά, φτάσαμε στο γυμναστήριο σήμερα. Στήθος και πλάτη, όπως είπαμε και πριν. Εσύ τι έχεις? Στήθος και πλάτη. Α, και εσύ. Και θα σας δείξω πως είμαι και σήμερα. Θα κάνουμε και ποζάρισμα. Οπότε θα τα πούμε στο gym. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Έτσι είμαι με σημερινό pump. Μετά από χθεσινό γέμισμα. Ουσιαστικά αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά φλέβες. Για 11 εβδομάδες πριν το αγώνα, παιδιά, δεν έχω παράπονο. Πραγματικά είμαστε on point. Είμαι ακριβώς έτσι όπως πρέπει να είμαι. Τόσο μεγάλο πάνω που δεν μπορώ να ποζάρω. Απλά δεν ανοίγει τίποτα. Έχουμε μείνει κοιλιακοί, τους οποίους δεν τους έχω κάνει, γι' αυτό και δεν έχω αρκετό pump εδώ. Κάνω τώρα κοιλιακούς, ραχαίους και σήμερα παιδιά τέλος. Οπότε θα τα πούμε στο αυριανό blog.